Έγινε και εγώ λίγο δυσάρεστο. Θέλετε να πείτε κάτι στον καφετζή που παίρνει πρόστιμο για ένα καφέ 3.000 ευρώ όταν βλέπει τηλεόραση στα κορονοπάρτι? Κοιτάξτε, θα πω αυτό το οποίο είναι το αυτονόητο. Όλα είναι θέμα ατομική ευθύνη. Αν ο καθένα από εμά τηρεί τα μέτρα, φοράει τη μάσκα, κρατάει τι αποστάσει, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Και ξέρετε κάτι, δεν λειτουργεί αντανακλαστικά το ζήτημα αυτό. Αν κάποιοι δεν έχουν τη συνείδηση να αντιληφθούν τη σημαντικότητα της κατάστασης, δεν σημαίνει ότι αυτό θα είναι το παράδειγμα στην ίδια την κοινωνία. Η κοινωνία αντιστέκεται. Συντριπτικά ο ελληνικός λαός έχει κάνει τεράστιες θυσίες. Και εγώ προσωπικά, από αυτό το μετερίζει που έχω κληθεί να συνδράμω στην προσπάθεια αυτή, νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη για το μέσο πολίτη που καρτερικά, με υπομονή, με επιμονή, όλους αυτούς τους μήνες κάθισε στο σπίτι, τήρησε τα μέτρα, θυσίασε τον προγραμματισμό, τον οικογενειακό του, τον ψυχολογικό του, την κατάσταση την οποία είχαμε βιώσει, και τώρα όλοι μαζί, ενωμένοι, μέσα από ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό, μέσα από μια συγκεκριμένη στρατηγική, ετοιμαζόμαστε να πάρουμε πίσω τις ζωές μας.